Καλησπέρα, παιδιά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Η σημερινή διάλεξη αφορά την απάντηση του θέματος που τέθηκε στον 300ο διαγωνισμό για την ΕΣΔΑ, για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Ήταν ένα θέμα που μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε σχέση με την επικαιρότητα. Ήταν ένα ζήτημα το οποίο προϋπόθεται ο εξεταζόμενος να έχει πολύ καλή γνώση τόσο της οικονομικής θεωρίας, όσο και της οικονομικής πραγματικότητας. Θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Επειδή το θέμα που έπεσε είναι αυτό που βλέπετε μπροστά σας, έτσι, ρυθμιστικές παρεμβάσεις του κράτους, και ουσιαστικά το θέμα ήθελε να δει εάν έχετε καλή γνώση, έτσι, των πολιτικών της εισοδηματικής στήριξης από το κράτος ή της μη φορολογίας. Αυτό ήταν ο σκοπός του διαγωνίσματος. Αυτό προϋπέθεται να είχατε πολύ καλή γνώση, πρώτον, της οικονομικής πραγματικότητας, τι συμβαίνει αυτή την περίοδο. Έτσι, όπως θα δούμε και συνέχεια, το πρώτο κομμάτι της απάντησης, έτσι, και της εκφώνησης, αφορά την ενεργειακή κρίση. Έτσι, και τι επήλθε μετά την ενεργειακή κρίση. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι είναι να ξέρετε πολύ καλά την οικονομική θεωρία και να μπορείτε να δημιουργείτε αιτιότητες μεταξύ διαφόρων μεταβλητών, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Και το τρίτο, που για μένα αυτό ήταν το πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του διαγωνίσματος και ουσιαστικά ήταν και ένα κομμάτι το οποίο είχαμε δουλέψει πάρα πολύ όλη τη χρονιά. Επομένως, βοήθησε πάρα πολύ. Εντάξει, βοήθησε πάρα πολύ τα παιδιά να τα απεξέλθουν. Δώστε μου ένα λεπτό. Ωραία. Το τρίτο κομμάτι, ποιο είναι? Είναι ουσιαστικά ο συνδυασμός μικροοικονομικής, μακροοικονομικής, δημόσιων οικονομικών σε ένα κομμάτι. Εντάξει, δηλαδή, σε μία ανάλυση. Δεν ήταν δηλαδή ένα θέμα που γνωρίζοντας μακροοικονομία θα απαντούσατε ή γνωρίζοντας μικροοικονομία μόνο θα απαντούσατε. Χρειαζόταν γνώση από όλα τα πεδία και χρειαζόταν και συνδυαστική γνώση. Επίσης, ήταν ένα ζήτημα το οποίο βοηθούσε πάρα πολύ αυτούς οι οποίοι είχαν κάνει μία δουλειά, όπως αυτό που λέω εγώ, μελέτη. Δεν είχαν διαβάσει απλά την ύλη. Δηλαδή, τι είχαν κάνει, είχαν κάτσει και είχαν δει. Όταν μιλάμε για ρυθμιστικές παρεμβάσεις του κράτους, όταν μιλάμε για εισοδηματική πολιτική, για μέσους φορολογίας, τι επίδραση θα έχει αυτό σε όλους τους θεσμικούς τομείς οικονομίας. Δηλαδή στο κράτος, στον ιδιωτικό τομέα, στις επιχειρήσεις, τράπεζες. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή αν βλέπατε ολόκληρο το φάσμα της οικονομίας, τότε μόνο θα μπορούσατε να δώσετε μια πλήρη απάντηση για αυτό το θέμα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, πώς θα ήταν δυνητικά η καλύτερη δυνατή απάντηση που θα μπορούσατε να δώσετε. Λοιπόν, πριν πω κάποια πράγματα για το θέμα, θα σας πω γενικότερα για μια λογική που χρησιμοποιήσαμε καθ' όλη τη διάρκεια των μαθημάτων και μας βγήκε σε καλό. Δηλαδή, εγώ είμαι αρκετά χαρούμενος, γιατί είδα ότι το μοντέλο διδασκαλίας που χρησιμοποιούμε και στο φροντιστήριο και που χρησιμοποιώ και εγώ, έτσι, είναι αποδοτικό. Και ίσως βοηθάει τα παιδιά να κάνουν αυτό που λέμε, να κάνουν το κάτι παραπάνω σε εξτάσεις. Να μην πάνε δηλαδή μόνο απλά για το 30. Και θα εξηγήσω αμέσως τι είναι αυτό. Πέρα από την εισαγωγή, εντάξει, που είναι λίγο στο χέρι σας για το πώς θα την αναπτύξετε, αυτό που παρατηρήσαμε σε αυτό το διαγώνισμα, το είχαμε δει και στο παρελθόν σε άλλα θέματα, αλλά το είδαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο διαγώνισμα, είναι ότι η ίδια εκφώνηση σε βάζει σε ένα πλαίσιο ανάλυσης, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την πραγματικότητα. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, ενώ το θέμα, το α και το β ερώτημα, ουσιαστικά αυτό είναι το θέμα, έτσι, αυτό κληθήκατε να απαντήσετε, ενώ το θέμα απαιτεί κάποια συγκεκριμένα πράγματα που τα αναλύει η οικονομική θεωρία, το πλαίσιο της ανάλυσης, το γήπεδο, να το πω έτσι πολύ εκλέκευμένα, είναι η οικονομική πραγματικότητα. Επομένως, επειδή όλη τη χρονιά το μοντέλο διδασκαλίας μας ήταν ακριβώς αυτό, δηλαδή τι, ότι προσπαθώ να βάλουμε την οικονομική θεωρία, τις οικονομικές αναλύσεις σε ένα πραγματικό κόσμο, δηλαδή να εξηγήσουν πώς λειτουργεί ο πραγματικός κόσμος μέσα από την οικονομική θεωρία, εντάξει, καταφέραμε ουσιαστικά
να βοηθήσουν αρκετά τα παιδιά που δώσανε, ώστε να έχουν αυτό, αυτό το πλεονέκτημα. Πολλές φορές τα μαθήματα το ανέφερα ως δύο βάρκες, να πατάμε σε δύο βάρκες. Στη βάρκα της οικονομικής θεωρίας και στη βάρκα της οικονομικής πραγματικότητας. Αυτό θα μας βοηθήσει να ανταπεξέλθουμε σε πάρα πολλά θέματα, ειδικότερα σε ένα θέμα σαν και αυτό εδώ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε σιγά σιγά πώς θα απαντούσαμε ένα θέμα δυνητικά. Αυτό το θέμα προσπάθησα να το γράψω σε μία μισή ώρα. Υπάρχει και πάνω στο site αντίστοιχο Word. Μπορείτε να επισκεφτείτε το site και να το συμβουλευτείτε. Το έγραψα περίπου σε μία μισή ώρα. Προσπάθησα να γράψω όσο πιο αναλυτικά μπορούσα, αλλά προσπάθησα ταυτόχρονα να είμαι αναλυτικός, αλλά θεωρητικά να μπορούσα να το γράψει αυτό το θέμα και ένας διαγωνιζόμενος. Έτσι, δεν θα μπορούσα να το γράψει αυτό το θέμα. Πιθανολογώ κάποιο διαγωνιζόμενο. Θα μπορούσε να το γράψει κάποιο που θα πήγαινε για 45. Εντάξει. Θα μπορούσε το θέμα να έχει και πολύ διαφορετική απάντηση, να έχει πολύ διαφορετική οργάνωση, θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια. Αλλά έχω δείξει μια ενδεικτική απάντηση για το πώς θα μπορούσαμε να γράψουμε αυτό το θέμα. Γενικότερα, η εισαγωγή έπρεπε να είχε δύο πεδία σίγουρα. Το πρώτο είναι ότι υπήρχε ανάγκη για παρέμβαση του κράτους μετά την ενεργειακή κρίση. Εντάξει. Και το δεύτερο κομμάτι είναι να πείτε για κάποια χαρακτηριστικά, όπως είναι για παράδειγμα ο πληθωρισμός, που είναι αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης, έτσι. Και να μιλήσετε και για το κομμάτι ουσιαστικά της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αυτό δεν χρειάζεται να το κάνετε εκτεταμένα, θα μπορείτε να το κάνετε και συνέχεια. Απλά έχει σημασία γιατί. Γιατί όπως θα δούμε στα προηγούμενα ερωτήματα, πάω λίγο πίσω για να το δείτε, λέει, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των πολιτικών στήριξης των οικοκυριών, είτε εισοδηματικής στήριξης, έτσι, είτε μείωσης, προσπάθειας μείωσης των τιμών μέσω της φορολόγησης. Ουσιαστικά θα λέει κάποιος, εντάξει, ωραία, δώσε όσα επιδόματα θες, μείωσε και τη φορολόγηση, μια χαρά. Ποιο είναι αυτό πλέον, ποιο είναι το μειονέκτημα? Ότι το κράτος, ειδικά όταν βρίσκεσαι σε μια οικονομία η οποία δεν εκδίδει το δικό της νομισμό, όπως έχουμε πει επανελειμμένα στα μαθήματα, έχει κάποια εντός οικών δημοσιονομικά όρια. Δεν μπορεί να κάνει όσα ελλείμματα θέλει, εντάξει. Δημοσιονομικά ελλείμματα θέλει, δηλαδή να δαπανά πολύ περισσότερα από αυτά που εισπράττει, από τους φόρους δηλαδή. Επομένως, η αναφορά στην εισαγωγή, έτσι πολύ σύντομα στη δημοσιονομική πειθαρχία, επειδή αυτό το θέμα δεν έχει κάτι εντυπωσιακό, όπως λέγαμε, η αναφορά αυτή δείχνει στον διορθωτή, δείχνει σε αυτόν που βλέπει το διαγώνισμά σας, ότι έχω να κάνω με κάποιον που ξέρει τι μου λέει. Ξέρει πώς λειτουργεί η πραγματική οικονομία, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιεί και ωραίους όρους όπως δημοσιονομική πειθαρχία ή, έτσι, για παράδειγμα, ενεργειακή αποδοτικότητα και όλα αυτά που αναφέρω εδώ στο πρώτο κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, την εισαγωγή και τον επίλογο, επειδή πολλοί από εσάς θα την έχετε γράψει με ένα συγκεκριμένο λόγο, με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δεν υπάρχει λόγος τώρα να σας αγχώσω και να σας πω πότε πρέπει να τη γράψετε έτσι, πρέπει να τη γράψετε αλλιώς. Γενικότερα, να ξέρετε ότι η εισαγωγή και ο επίλογος επαφείται στο πώς θέλετε να δομήσετε το ίδιο στο θέμα. Εγώ το έφτιαξα με μια συγκεκριμένη δομή. Είναι στο χέρι σας να το γράψετε με διαφορετικό τρόπο. Δεν υπάρχει πρόβλημα, εντάξει. Γενικότερα, έχουμε πει δύο πράγματα τα οποία τα υπενθυμίζω. Εισαγωγή και επίλογος πρέπει να είναι αρκετά εντυπωσιακά και αρκετά συνοπτικά. Εντάξει, να μην ξεφεύγουμε. Λοιπόν, επειδή η εκφώνηση του θέματος δεν ήταν όπως άλλες φορές που έπεφταν τα θέματα για την ΕΣΔΑ, γιατί συνήθως τα θέματα της ΕΣΔΑ λειτουργούν ως εξής. Πέφτει ένας τίτλος, για παράδειγμα, πληθωρισμός και ανάπτυξη, και πέφτουν μετά τρία ερωτήματα. Εντάξει. Φέτος, η εκφώνηση ίδια μας έβαζε σε ένα πλαίσιο ανάλυσης. Επιστρέφω λίγο στην εκφώνηση να το δείτε. Το βλέπετε, παιδιά, δηλαδή. Μας έβαζε σε ένα πλαίσιο του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Από το 2021 σοβεί ενεργειακή κρίση. Εντάξει. Πάει λέγοντας, με το κράτος για να αντιμετωπίσει, πάει λέγοντας. Επομένως, εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να απαντήσουμε κατευθείαν τα ερωτήματα Α και Β, αλλά θα προσπαθήσουμε να, πώς να το πω, για να έχει μια καλή ροή το γραπτό μας, να μπούμε έτσι με λίγο πιο μαλακό τρόπο, εντάξει, στο κομμάτι της απάντησης. Να μπούμε με λίγο έτσι πιο, πώς να το πω, ευέλικτο τρόπο στο κομμάτι της ανάλυσης. Για να μην φαίνεται ότι δεν έχει καλή ροή το γραπτό μας. Λοιπόν, γι' αυτό, αφού θα μπαίναμε στη διαδικασία να απαντήσουμε το πρώτο ερώτημα, το πρώτο κομμάτι που θα κάναμε, που ουσιαστικά το έχουμε κάνει και
κλείνει σαφώς και στην εισαγωγή μας, είναι να αναφερθούμε σε δύο σημαντικά κομμάτια, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό μέρος της απάντησής σας. Το πρώτο είναι ο πληθωρισμός, εντάξει. Να πείτε ουσιαστικά ότι ο πληθωρισμός είναι κομβικής σημασίας, γιατί έχει πολύ μεγάλη επίδραση τόσο στη μακροοικονομική πολιτική, όσο και στην βιωσιμότητα ή τη χρηματοοικονομική σταθερότητα των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Εντάξει. Και επίσης, το ένα κομμάτι είναι αυτό, εντάξει. Ο πληθωρισμός μπορεί να δημιουργεί μείωση της αγοραστικής δύναμης και όλα αυτά που έχουμε πει στο μάθημα, αλλά από την άλλη πλευρά, ο πληθωρισμός μπορεί να σημαίνει και αυξημένα φορολογικά εισόδημα για το κράτος, όπως θα δούμε συνέχεια. Εντάξει. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι που, για να μην το εξηγείτε σε κάθε επιχείρημά σας από την αρχή, το βάζουμε στην αρχή, να είναι λίγο πιο ευέλικτο το γραπτό μας, να έχει μια καλύτερη ροή, έτσι. Ούτως ώστε στη συνέχεια να ξεκινάμε από ένα αξίωμα, ότι αυτό το έχω εξηγήσει παραπάνω, ότι ο πληθωρισμός έχει αυτή την επίδραση στους τάδε κλάδους. Επομένως, για παράδειγμα, η εισοδηματική πολιτική θα λειτουργούσε με τον τάδε τρόπο στην οικονομία, εντάξει. Επομένως, το πρώτο κομμάτι που αναλύεται είναι ο πληθωρισμός. Σύντομα, έτσι. Δεν χρειάζεται να γράψετε την ιστορία της ζωής σας για τον πληθωρισμό. Σύντομα. Το ένα κομμάτι είναι ο πληθωρισμός. Το άλλο κομμάτι είναι τα δημοσιονομικά του κράτους και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή γενικότερα η δημοσιονομική θέση της χώρας. Δηλαδή, ότι δεν πρέπει να έχει ελλείμματα, ότι τα ελλείμματα δημιουργούν ανισορροπία, ότι δημιουργούν αυξημένο χρέος και πάει λέγοντας. Εντάξει, παιδιά. Αυτά τα δύο κομμάτια, ξαναλέω, δεν τα τονίζουμε σε βαθμό που να νομίζει κάποιος όταν βλέπει το γραπτό μας ότι εμείς είμαστε εκτός θέματος. Απλά αναφερόμαστε σε αυτά, γιατί στη συνέχεια θα μας χρειαστούν. Είναι τα αξιώματά μας, έτσι, να το πω πιο μαθηματικά. Λοιπόν, και σιγά σιγά αφού μπούμε έτσι στο πρώτο ερώτημα αναφέροντας τον πληθωρισμό και τα δημοσιονομικά του κράτους, μπαίνουμε κατευθείαν στο πρώτο κομμάτι της ερώτησης.